Στον χώρο της υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση. Κυρίες και κύριοι, ο Άρης Κουτσιούκης στη σύνδεσή μας και ο Υπουργός Υγείας επισκέπτεται δομές σήμερα από το πρωί. Έτσι, Ελίνα, σε λίγο αναμένεται να βρεθεί εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να παραστεί τα εγγένεια του αιμοδυναμικού εργαστηρίου καρδιολογίας της καρδιολογικής κλινικής εδώ στο ΑΧΕΠΑ. Στη συνέχεια, μάλιστα, στα εγγένεια του ειδικού κέντρου μελανόματος που υπάγεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νωρίτερα βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για την ανέγερση της νέας πτέρυγας του αιματολογικού. Όλα αυτά, βέβαια, πριν να αρχίσει ο χορός των κινητοποιήσεων με τη μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και φυσικά καταγγελιών των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για μεγάλες ελλείψεις και υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα. Όπως λένε, δεν επαρκεί το προσωπικό. Στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, για παράδειγμα, χαρακτηριστικά φέτος έφυγαν 24 άτομα και έρχονται 9, τα οποία θα έρθουν, λένε, τον Νοέμβριο. Μάλιστα, έχει κλείσει εδώ και 1,5 μήνα η μονάδα αυξημένης φροντίδας, δεν λειτουργεί, όπως λένε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, υπάρχουν παιδιά με αναπηρία που περιμένουν έως και 3 χρόνια για μια επέμβαση οδοντιατρική, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα αναμονής και δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι που είναι απαραίτητοι σε αυτή την περίπτωση. Μιλούν για εργασιακή εξουθένωση των συναδέλφων τους, καθώς έχουν να παίρνουν δεκάδες ρεπό. Κλείνοντας, να πω ότι και κάποια ακόμα στοιχεία από τις 70 ανεπτυγμένες πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ, λειτουργούν μόνο οι 43, ενώ για τα απογευματινά χειρουργία αναφέρουν ότι έχουν γίνει συνολικά ως τώρα λιγότερα από 5.000 χειρουργία, την ώρα που περιμένουν πάνω από 100.000 ασθενείς. Και να δούμε πώς θα αντικρούσει τις αιτιάσεις της ΠΟΕΔΗΝ ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, επισκέπτεται δομές. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της ημέρας. Να ευχαριστήσουμε τον Άρη Κουτσιούκη.